Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, διατροφικές αξίες με την Αρετούλα, καλώς σας βρήκα, να είστε όλοι και όλες καλά, σας στέλνω την αγάπη μου και είμαι έτοιμη να μοιραστώ μαζί σας γνώσεις, διατροφικές γνώσεις πάνω στις τροφές που καταναλώνουμε στη μεσογειακή μας διατροφή και μέσα από αυτή την εκπομπή σας δίνω και μία προτροπή για να τρέφεστε υγιεινά, γιατί ό,τι τρώμε είμαστε. Σήμερα θα σας πιάσω στα πράσα, γιατί καλά το καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τις διατροφικές αξίες στα πράσα. Τι προσφέρουν τα πράσα, που μπορεί άλλοι να ακούνε πράσα και να λένε εντάξει τώρα δεν θέλω να φάω πράσα, όμως αν δείτε όλη την εκπομπή και ακούσετε την Αρετούλα θα καταλάβετε πόσο πρέπει να τρώμε και ανατακτά χρονικά διαστήματα πράσα. Τα πράσα είναι λαχανικά του χειμώνα. Το πράσο αποτελεί ένα από τα εθνικά σύμβολα της Ουαλίας. Πράσα για καρδιά, αναιμία, πίεση, χοληστερίνη, μάτια και αποτοξίνωση. Γιατί λένε τον έπιασαν στα πράσα? Τα πράσα είναι ένα υπέροχο λαχανικό. Μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμα και σε πολύ δύσκολα εδάφη. Όπως αποκαλύπτουν οι ανασκαφές, ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής των Αιγυπτίων και των κατοίκων της Μεσοποταμίας, τουλάχιστον από τη δεύτερη χιλιετία προ-κοινού χρονολόγησης και μετά. Ιδιαίτερη αξία απέδιδαν στο πράσο οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Ο Αριστοτέλης πίστευε πως η πέρδικα οφείλει την καθαρή φωνή της στο λαχανικό αυτό, ενώ ο αυτοκράτορας Νέρονας λέγεται ότι κατανάλωνε συχνά πράσα για να κάνει τη φωνή του δυνατότερη. Το πράσο, όπως σας είπα και πιο πριν, αποτελεί ένα από τα εθνικά σύμβολα της Ουαλίας. Σύμφωνα με τον Θρύλο, σε μία επιτυχημένη μάχη εναντίον των Σαξόνων το 1620 που έλαβε χώρα σε πρασοχώραφα, οι Ουαλοί στρατιώτες διαφοροποιήθηκαν από τον εχθρό φορώντας τα καπέλα τους πράσα. Το πράσο είναι ποώδες, διαιτές ή θαγενές φυτό και ανήκει στο γένος Άλιο και στην οικογένεια των λυριοειδών. Έχει στενή συγγένεια με το κρεμμύδι και ιδιαίτερα το φρέσκο κρεμμύδι και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Η καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και διαδόθηκε στην Ευρώπη από τους Ρωμαίους. Καλλιεργείται για το βολβό και τα φύλλα του. Οι σαρκώδεις βάσεις των φύλων καλύπτουν η μία την άλλη και σχηματίζουν ένα σχεδόν κυλινδρικό, παχύ και μακρύ βολβό. Ο βολβός αυτός φτάνει σε μήκος τα 40-50 εκατοστά. Στη βάση του βολβού αναπτύσσεται ένας θύσανος με ρίζες που προχωρούν σε μεγάλο βάθος. Κατά το δεύτερο χρόνο ανάμεσα από τα φύλλα αναπτύσσεται ένα μακρύ στέλεχος που καταλήγει σε μία μεγάλη ταξιανθία η οποία έχει 300 έως 400 λευκά ή ρόδινα άνθη. Ο καρπός του πράσου είναι κάψα και περικλεί πολλά μαύρα σπόρια. Η σπορά μπορεί να γίνει είτε απευθείας στο χωράφι είτε σε ειδικό ψυχρό σπορείο κατά το μήνα Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Μετά τη σπορά πρέπει να περάσουν 2 με 3 μήνες μέχρι να βγουν τα φυτάρια. Η μεταφύτευση γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι όμως απευθείας, καθώς τα φυτάρια πρέπει να μείνουν σε ειδικό ξηρό μέρος και να ξεραθούν. Η συγκομιδή γίνεται τον χειμώνα. Το πράσο είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες
και μπορεί να αντέξει και σε θερμοκρασία κοντά στους 0 βαθμούς. Ένα φλιτζάνι πράσα, δηλαδή σχεδόν ένα ολόκληρο πράσο, παρέχει μόλις 54 θερμίδες και έτσι τα πράσα μπορούν να προσθέσουν όγκο στο γεύμα σας και να σας κρατήσουν πλήρης χωρίς να προσθέσουν στην πρόσληψη των θερμίδων σας. Τα πράσα χρησιμεύουν ως μια εξαιρετικότατη πηγή βιταμινών και επίσης προσφέρουν πολλά ωφέλη για την υγεία μας χάρη στα φυτοθρεπτικά συστατικά τους. Μελέτες έδειξαν πως το πράσο δίκαια σε εισαγωγικά διεκδικεί μία θέση στη διατροφή μας, μιας και τα ωφέλη του είναι πάρα πολλά. Άλλωστε, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης αναφέρεται στη χρήση του πράσου ως φαρμάκου για το λαιμό και τη φωνή. Οι περισσότερες μελέτες για το πράσο συσχετίζουν την κατανάλωσή του με την καλή υγεία της καρδιάς μας. Το πράσο αποτελείται από νερό σε ποσοστό 90% και είναι σημαντικό στοιχείο μιας υγιούς διατροφής καθώς περιέχει πολύτιμα θερεπτικά στοιχεία. Το πράσο περιέχει τα φλαβονοειδή που προστατεύουν από μερικές μορφές καρκίνου όπως του εντέρου αλλά και του μαστού. Η ιδιότητά του αυτή αποδίδεται τόσο στην κερκετίνη όσο και σε άλλες περιεχόμενες σε αυτά ουσίες που αναστέλουν τους καρκινικούς όγκους. Συγχρόνως περιέχει μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες, βιταμίνη α, βιταμίνη K, βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που έχουν αποδεδειγμένα ωφέλη για την υγεία. Επίσης, είναι μια καλή πηγή σιδήρου. Το σίδηρο βοηθά στην καταπολέμηση της ανεμίας. Βιταμίνη K. Η βιταμίνη K ωφελεί κάθε ιστό στο σώμα, βοηθώντας τη ρύθμιση της ροής του αίματος, ενώ τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης K μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κυκλοφορία. Μία γενναία πρόσληψη της βιταμίνης K ενεργοποιεί επίσης την οστεοκαλσίνη, που είναι μία πρωτεΐνη απαραίτητη για την υγεία των οστών μας. Τα πράσα παρέχουν 42 μικρογραμμάρια βιταμίνης K ανά φλιτζάνι. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 47% της ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης K για τις γυναίκες και στο 34% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης για τους άντρες. Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη για τα μάτια σας. Καταναλώστε πράσα γιατί αποτελούν πηγή λουτεΐνης και ζεαξανθίνης. Οι ενώσεις αυτές συμβάλλουν στην υγιή όραση. Προστατεύουν τους ιστούς των ματιών σας από την οξυδωτική βλάβη, επιβλαβή οξύδωση του DNA και των κυταρικών μεμβρανών, φιλτράροντας τις βλαβερές ακτίνες του φωτός, καθώς αυτές εισέρχονται στα μάτια σας. Αν καταναλωθούν σε επαρκείς ποσότητες, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη μπορούν να προστατέψουν από τον καταράκτη και την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες απαιτούνται 12 χιλιοστό γράμμα λουτεΐνη και ζεαξανθίνη καθημερινά για να καρποθείτε τα ωφέλη τους και κάθε φλετζάνι πράσα περιέχει 1,7 χιλιοστό γράμμα ή αλλιώς 14% αυτής της ποσότητας. Έχουν ελάχιστες θερμίδες. 100 γραμμάρια φρέσκα κοτσάνια περιέχουν 61 μόλις θερμίδες και είναι πολύ καλή πηγή φιλικού οξέως και βήτα καροτένιου, μιας βιταμίνης με αντιοξυδωτική δράση. Το πράσο είναι πλούσιο σε ένα φυσικό φλαβονοειδές, την καμφερόλη, η οποία έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα σε έρευνες την προστατευτική της δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μεγάλη περιεκτικότητα του πράσου σε φολικό οξύ είναι επίσης πολύ σημαντική για την υγεία της καρδιάς μας. Το φολικό οξύ
διατηρεί σε ισορροπία την ομοκυστεΐνη, η οποία σε υψηλά επίπεδα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Επιπλέον, οι πολυφενόλες του πράσου προστατεύουν τα αγγεία από οξυδωτικές βλάβες, ενισχύοντας τον ρόλο του λαχανικού αυτού στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε σίδηρο, που είναι απαραίτητος για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης των ερυθρών κυττάρων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου σε ολόκληρο το σώμα μας, το πράσο μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της αναιμίας. Η περιεχόμενη βιταμίνη C βοηθά στην αποτελεσματική απορρόφηση του σιδήρου. Τα πράσα είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο προκαλεί διούρηση, συμβάλλοντας έτσι στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Γι' αυτό το λαχανικό αυτό και ιδιαίτερο ο χυμός του συνιστάται ιδιαίτερα για τα υπερτασικά άτομα. Η κατανάλωση πράσων σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διάφορων τύπων καρκίνου, κυρίως του παχαίους εντέρου και του προστάτη. Η ιδιότητά τους αυτή αποδίδεται τόσο στην κερκετίνη, όσο και σε άλλες περιεχόμενες σε αυτά ουσίες που αναστέλουν τους καρκινικούς όγκους. Έρευνες έχουν δείξει ακόμη ότι η κανφερόλη καταπολεμά τον καρκίνο των οθικών στις γυναίκες. Τα πράσα βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει μολύνσεις και φλεγμονές. Εξαιτίας της ιδιότητάς τους αυτής, η συχνή κατανάλωσή τους βοηθά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αρθρίτιδας και φλεγμονών του ουροποιητικού συστήματος. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε πτυτικά έλαια, ο χυμός του πράσου έχει ευεργετική δράση για το αναπνευστικό σύστημα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη γρήπη και το κρυολόγημα. Από την αρχαιότητα είναι γνωστές οι αφροδισιακές ιδιότητες του πράσου, όπως επίσης και του κρεμμυδιού και του σκόρδου. Η αφροδισιακή δράση του πράσου ενισχύεται όταν συνδυάζεται με το σέλινο. Όταν το πράσο κόβεται, οι ενώσεις μετατρέπονται σε αλυσίνη με ενζυματική αντίδραση. Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι η αλυσίνη μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και ότι έχει αντιβακτηριδιακή, αντιοική και αντιμυκητιακή δράση. Επίσης, η αλυσίνη μειώνει τη δισκαμψία των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας έτσι την πίεση του αίματος, αναστέλει το σχηματισμό θρόμβων και βοηθάει στη μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου, αγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, τα πράσα συμβάλλουν στη ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου μέσω της αύξησης της κινητικότητάς του. Επίσης, τα πράσα βοηθούν στην υπερίσχυση των ωφέλιμων βακτηρίων του παχαίους εντέρου, δρούν δηλαδή σαν πρεβιωτικά, με αποτέλεσμα την καλή πέψη και τη μείωση των εντερικών φουσκωμάτων. Το μαγνήσιο, ο φόσφορος και το φολικό οξύ είναι ουσιώδη θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την υγιή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος. Έτσι, η συχνή κατανάλωση πράσου που περιέχει αυτά τα στοιχεία σε αυθονία βοηθά στη βελτίωση της συγκέντρωσης και ενισχύει τη μνήμη και την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες. Τα πράσα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τις έγκυες γυναίκες, καθώς αποτελούν πλούσια πηγή φολικού οξέως. Η έλλειψη φολικού οξέως δημιουργεί στο έμβριο προβλήματα που σχετίζονται με τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη. Ίσως η πιο χαρακτηριστική δράση του πράσου, ιδιαίτερα του χυμού του, είναι ο εσωτερικός καθαρισμός ολόκληρου του σώματος, αφού με την ενίσχυση του καθαρισμού του παχαίους εντέρου βοηθά στην εξάλληψη των τοξινών από το σώμα. Οι μύσχοι του πράσου έχουν
μικρές ποσότητες μετάλλων όπως κάλιο, σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Το βρασμένο πράσο όταν πίνεται μαζί με μέλι γιατρεύει την βραχνάδα. Το πράσο είναι ωφέλιμο σε όσους έχουν πόνους στα πλευρά. Εάν έχετε μεθύσει, τότε φάτε πράσο, μιας και θα σας ξεμεθύσει γρηγορότερα. Τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε το πράσο στη διατροφή μας. Διαλέξτε πράσα όχι πολύ μεγάλα σε μέγεθος, με φρέσκα και έντονα πράσινα φύλλα. Χωρίς να καθαριστούν, διατηρούνται στο ψυγείο τυλιγμένα σε πλαστική σακούλα για 2 εβδομάδες. Αν καθαριστούν και κοπούν σε μικρά κομμάτια, μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη για 3 μήνες. Συνήθως στη μαγειρική δεν χρησιμοποιούμε τις πράσινες άκρες των φύλων του πράσου επειδή είναι σκληρά, αλλά μπορεί να μας ξυνήσουν και το φαγητό. Όμως, μπορούμε αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ζωμούς λαχανικών και κρέατος, επειδή συνήθως αυτοί περιέχουν και τα πιο γλυκά λαχανικά. Καταναλώστε όπως προτρέπει η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, για παράδειγμα σε πίτες, αλλά και σαν πρασόριζο. Μπορείτε να το απολαύσετε και σε ψητά, κομμένα σε φέτες, μαζί με πατάτες και πασπαλίζοντας μετρημένο τυρί. Προτιμήστε τυρί με 5% λιπαρά. Επίσης, ταιριάζει σε ομελέτες αλλά και σε ζυμαρικά και βέβαια φτιάχνει υπέροχη κρεμώδη σούπα. Βράστε τα πράσα και μετά περάστε τα από το μπλέντερ σας για να γίνει ένα λίο μείγμα. Προσθέστε λίγο αλάτι μεσολογγίου και πιπέρι και λίγη κρέμα γάλακτος εάν θέλετε. Προτιμήστε κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά. Επίσης, μπορείτε να κόψετε σε κομμάτια το πράσο και να τα ψήσετε μαζί με σολομό σε λαδόκολλα στο φούρνο και τότε θα έχετε ένα τέλειο γευστικό και υγιεινό αποτέλεσμα. Προσοχή! Μια συμβουλή! Εάν θέλετε να ενισχύσετε τη δράση του, κόψτε το πράσο και αφήστε το για 5 λεπτά πριν το μαγειρέψετε. Έτσι, επιτρέπετε τη μετατροπή της αλιίνης σε αλισίνη, μία ουσία με ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό σας. Και όταν καθαρίζετε πράσο, να βγάζετε ένα-ένα τα φύλλα του και να πλένετε καλά γιατί περιέχει χώμα. Τώρα, πώς προήλθε η φράση «τον έπιασαν στα πράσα»? Μόλις η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, κάποιος με το όνομα Θεόδωρος Καράς, έφτιαξε μία συμμορία κακοποιών που ρήμαζαν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Η αστυνομία τους κυνηγούσε να τους πιάσει, μα ποτέ δεν το κατόρθωνε. Ο Καράς είχε γίνει αληθινό φόβητρο των κατοίκων. Την εποχή εκείνη, στην Κολοκυνθού των Αθηνών, κατοικούσε ο Παπαμελέτης που έλεγαν ότι είχε φλουριά με το τσουβάλι. Αν και περασμένης ηλικίας, η καταπληκτική του δύναμη έκανε εντύπωση σε όλους. Το σπιτάκι που έμενε ήταν τριγυρισμένο με περιβόλι από πράσα. Μια νύχτα ο παπάς πετάχτηκε από τον ύπνο του. Του φάνηκε πως είδε στο περιβόλι του κάποια σκιά που κινούνταν ύποπτα μέσα στα πράσα. Άφοβος καθώς ήταν, πήγε προς τα εκεί και με ένα πίδημα γράπωσε από το σβέρκο ποιον άλλον, τον περίφημο Καρά, και τον παρέδωσε στην αστυνομία. Ο κακοποιός ομολόγησε γρήγορα τους συνεργάτες του, που πιάστηκαν κι αυτοί. Από αυτό το γεγονός προέκυψε και η φράση «τον έπιασαν στα πράσα», που σημαίνει «επαυτοφόρο». Πολλαπλά τα ωφέλη από τα πράσα, από την κατανάλωσή τους, είναι πάρα πολύ γλυκά, δοκιμάστε και σε σούπες και θα ενθουσιαστείτε, θα σας δώσει μία πολύ γλυκιά γεύση και βάλτε, μάλιστα αν τα χρησιμοποιήσετε και με φρέσκο κρεμμυδάκι, είναι δημιουργία απογειωτική γεύση. Να είστε όλοι καλά, σας στέλνω την αγάπη μου, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε κοινοποίηση και μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε εδώ στο κανάλι μας, στην εκπομπή μου «Διατροφικές αξίες με την Αρετούλα», να είστε καλά και να καταναλώνετε πράσα και μην ξεχνάμε, πάντα θα το λέω, ότι μέσα από αυτή την εκπομπή εντοπίζω τα πολύτιμα
αγαθά και ωφέλη που μας προσφέρει απλόχερα η μητέρα φύση για να υποστηρίξουμε αλλά και για να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και τα πράσα και ενισχύουν και υποστηρίζουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και την υγεία μας. Φιλιά πολλά, γεια σας, φάτε πράσα!